τις ερωτήσεις σας. Τι έκρηξε και ο ΠΑΟΚ την πράγμα σας δεν έχει καταφέρει σήμερα να πάρει τους τρεις βαθμούς? Τι έφτιαξε, δεν είχαμε αυτή η φρεσκάδα που έπρεπε να έχουμε. Αλλάξαμε αρκετούς παίκτες, προσπαθήσαμε και με αλλαγές να βάλουμε παίκτες όποιοι ήταν πιο ξεκούραστοι να μπουν μέσα να βοηθήσουν. Κάνανε βέβαια μεγάλη προσπάθεια, είχαμε κάποιες ευκαιρίες, δεν βάλαμε γκολ, συμβαίνει το ίδιο. Κάναμε ευκαιρίες, δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Βέβαια, σήμερα δεν κάναμε τόσες πολλές όσες στα προηγούμενα παιχνίδια. Στο τέλος μπορούσαμε και να χάσουμε παιχνίδια. Από 2-3 σουτ που είχε η ομάδα της Φέριας, μπορούσε η σκόρα να είναι και αλλιώς. Βέβαια, αν η ομάδα κάποια έπρεπε να κερδίσει σήμερα, πιστεύω ότι πάω και ήταν πιο κοντά σε αυτή τη νίκη. Coach, με βάση την εικόνα του τελευταίου αγώνα και στην Τσεχία, ανεξάρτητα που κέρδισε ο ΠΑΟΚ και με την Ξάνθη, θεωρείτε ότι ίσως κανένα γίνεται φορμαλή με την ομάδα σε σχέση με τα πρώτα παιχνίδια? Κοιτάξτε, στη Τσεχία πιστεύω ότι το πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν κακοί. Ήμασταν καλοί και ανώτεροι από την ομάδα της Λίμπερτς. Βέβαια, μετά από πρώτα 5 λεπτά του παιχνιδιού. Δεύτερο ημίχρονο, ναι. Δεύτερο ημίχρονο είχαμε αρκετά προβλήματα. Σήμερα, σας είπα πριν λίγο, δεν είναι αυτό το ΠΑΟΚ που θέλω εγώ. Δεν είναι η ομάδα που τρέχει, όποια δημιουργεί, όποια παλεύει. Σήμερα είχαμε. Κάνανε προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή να μπορούμε να καταφέρουμε να κάνουμε τρίπον. Βέβαια, βάλαμε ένα γκολ, καθαρό γκολ. Δεν σήκωσε offside. Προηγούμενο παιχνίδι, όπως έχω μάθει, λόγω του πέναλτι, ο διαιτητής από το προηγούμενο παιχνίδι είναι έξω. Αύριο μπορεί και να είναι και αυτός. Αλλά κοιτάξτε, εμείς δεν κερδίζουμε τίποτα με αυτά. Εμείς ζητάμε μόνο 50-50, τίποτα άλλο. Δηλαδή, τέτοια λάθη, όταν ο παίκτης είναι 2 μέτρα πίσω, σας μιλάω τώρα γιατί έχω δει. Αν δεν έχω δει, δεν τα έλεγα. Είναι μεγάλα λάθη. Αν είναι για λίγο ή αν είναι στην ίδια ευθεία, εκεί μπορώ να καταλάβω. Είναι ανθρωπινό λάθος. Δηλαδή, είναι κάτι που, αλλά όταν είναι 2 μέτρα πίσω ο παίκτης και έρχεται και σηκώνει στο site και είσαι μπροστά, δεν είσαι από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω τι γίνεται. Ένα σχόλιο για την Βέρεια, εάν ήταν αυτή καλή και γράψει το ΠΑΟΚ να παίξει όπως... Κοιτάξτε, Βέρεια ήταν καλή όσο αφορά το αμυντικό κομμάτι. Βέρεια παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο, παίξαμε και 2 φιλικά μαζί της, ξέρουμε πώς παίζουν. Είναι μια ομάδα που προσπαθεί στην κόντρα-επίθεση να δημιουργήσει κάποια πράγματα. Ξέρουμε ότι έχουν τον έναν επιθετικό που είναι δυνατός, μπορεί να κρατήσει μπάλα, μπορεί να στρώσει μπάλα στους παίκτες που έρχονται από πίσω. Αυτό προσπαθήσανε και σήμερα. Βέβαια, υπήρχαν κάποια λεπτά, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, που είχαν λίγο έλεγχο παραπάνω, είχαν λίγο passing game κάνει, αλλά κοιτάξτε, είναι λογικό γιατί αυτά τα λίγα λεπτά εμείς παίξαμε και πριν 3 μέρες και είναι λογικό όταν συνέχεια κάνεις επίθεση, κάνεις προσπάθειες και έχεις τον αντίπαλο στην πλευρά του, αυτός κάνει άμυνα, κάποιες φορές θα έρθει και αν δείτε. Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε μείον 3, αυτό ξέρουμε όλοι. Ξεκινήσαμε 4 παιχνίδια, 2 νίκες, 2 ισοπαλίες. Έχουμε βέβαια, μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Πόσο μας αφήνει πίσω, ναι, θα μας αφήσει σίγουρα πίσω. Χάσαμε 2 βαθμούς, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι. Πρέπει να, μόνο με την δουλειά μπορούμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα, ιδιαίτερα όσο αφορά το επιθετικό κομμάτι και όσο αφορά την προσπάθεια που κάνουμε στα τελευταία 20 μέτρα κοντά στην αστεία του αντίπαλου. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να πω ότι δεν κάνουν προσπάθεια. Όταν δημιουργούνται ευκαιρίες, όταν η ομάδα μια κάνει ευκαιρίες, σημαίνει ότι και λειτουργεί και υπάρχει προσπάθεια. Τώρα το θέμα είναι ότι άλλοτε ήταν τελείως αν η ομάδα μου δεν έκανε ευκαιρίες, δεν ήταν επιθετική και θα σας έλεγα τελείως κάποια άλλα πράγματα. Αλλά αυτό είναι κάτι τελείως που συμβαίνει. Συμβαίνει δυστυχώς και οκ.
Η δουλειά μας είναι τέτοια που πρέπει να την διορθώσουμε. Επειδή με βάση τα παιχνίδια, χωρίς να μετράει τόσο μία το αποτέλεσμα, στα παιχνίδια που σας έχουμε τις απαρμονίες του Πάου, έχουμε βλέπετε τις πολλές αγωνίες. Σε αυτό το παιχνίδι, και επειδή υπάρχει και διακοπή μετά, για ποιο λόγο το προσεγγίζατε διαφορετικά και κάνατε πιο εκτεταμένο το παίξιμο? Γιατί υπήρχαν δύο παιχνίδια στην προηγούμενη εβδομάδα που οι παίκτες κάνανε μεγάλη προσπάθεια και με την Ξάντη και με την, με την ομάδα, με τη Σλόβα Λίμπερετς. Οι υπόλοιποι δουλεύουν, κάνουν και αυτή μεγάλη προσπάθεια. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνω αυτό, ότι υπάρχει και στη συνέχεια σίγουρα αλλαγές. Δεν μπορούν να παίξουν ήδη οι παίκτες συνέχεια τρία παιχνίδια της εβδομάδας. Έχουμε ρόστερ, έχουμε παίκτες και βέβαια αν τα πάρουν οι συμμετοχές και πόσο τα πάρουν οι συμμετοχές εξαρτάται από τους ίδιους. Σας είπα πριν λίγο, βλέπω τους όλους πώς δουλεύουν στην προπόνηση. Και τι όρεξη έχουν για την προπόνηση και να μπουν στην ενδεκάδα. Κότσο, θα θέσω λίγο διαφορετικά. Μήπως τελικά κάποιοι παίκτες από το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι αντικατάστατοι διαφορετικοί. Δηλαδή ο Μάτος, ο Κάνιας. Μήπως υπάρχει μεγάλη διαφορά στο επίπεδο των υπολείπων και όταν λείπουν υπάρχει πρόβλημα? Κοιτάξτε, ο Μάτος αισθάθηκε κάποια ενόχληση μετά από το παιχνίδι της Πέμπτης. Ήταν ρίσκο να τον βάλουμε σήμερα, μεγάλο ρίσκο. Όσο αφορά το Κάνιας, ο Κάνιας έπαιξε και στην προηγούμενη φορά τρία παιχνίδια συνεχόμενα. Ξέρουμε ότι έχει έρθει τελευταίο στην προετοιμασία, δεν έχει περάσει η προετοιμασία όλη με την ομάδα και πρέπει να τον προσέχουμε, να τον συγκουράζουμε, γιατί σίγουρος είμαι και να έπαιξε ο ίδιος η απόδοσή του δεν ήταν αυτή που μπορεί να κάνει όταν είναι ξεκούραστος. Και μπήκε ένας παίκτης ο οποίος είναι ξεκούραστος, ο οποίος δεν έχει παίξει και έκανε και αυτός προσπάθεια.